άλλη δύναμη. Εμείς θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι για να κάνουν τη δουλειά της κάθε δημοτικής αρχής, αλλά είναι η ψυχή του Δήμου, που μέσα από εκεί βγαίνουν όλα τα έργα, όλο το παραγόμενο έργο βγαίνει από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας να έχουν σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Είναι απαράδεκτο στο ίδιο χώρο, άλλοι να είναι οκτάμινοι, άλλοι να είναι με την 3K, άλλοι να είναι ειδόχ, άλλοι να είναι μόνιμοι και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και είναι απαράδεκτο να έχουμε στο Δήμο εδώ 6 εργαζόμενους που 11 χρόνια δεν έχουν ασφάλιση γιατί είναι στα stage και παίρνουν 500 ευρώ. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα παλέψετε εσείς οι ίδιοι και το επόμενο διάστημα να μην ξαναυπάρξουν. Και πρέπει εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης να παλέψουμε όλοι μαζί και το σωματείο να μην περάσει, να απαγορευτεί το άρθρο 103 που απαγορεύει τη μονιμοποίηση του σημασιού. Και πρέπει να το κάνετε σημαία αυτό το πράγμα για να μην πατάνε πάνω σε αυτό το Σύνταγμα και να μην γίνονται μόνιμοι άνθρωποι που δουλεύουν 5, 10 μήνες ή χρόνια στους Δήμους. Είσαστε ένας κλάδος με τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα την προηγούμενη χρονιά, με πάρα πολλούς νεκρούς, πάνω σε χειρότερα, στις χειρότερες συνθήκες εργασίας, με σκουπίδια και με όλα αυτά. Και πρέπει να τα βάλετε κάτω. Με βάση αυτή την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια, να σκεφτείτε και τους μεσίες που ήρθαν και τι έφεραν και αυτούς που μας έφεραν μέχρι εδώ, να τα σκεφτείτε, να τα βάλετε κάτω κριτικά και να επιλέξετε και στις εκλογές αλλά κυρίως στους αγώνες που έρχονται το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να προχωρήσετε. Καλή δύναμη σε όλους και υγεία.